έρθετε σε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά για να συζητήσετε για ένα οικονομικό θέμα. Συζητήσεις προσέχετε, έχετε έναν εκνευρισμό ο οποίος μπορεί να μην έχει και αιτία ή μπορεί να σας φορτίζουν οι πολλές υποχρεώσεις που μπορεί να έχετε αυτόν τον καιρό με ατελείωτες μετακινήσεις, εντάσεις, συζητήσεις. Μην τρέχετε όταν οδηγείτε. Σήμερα είναι μια καλή μέρα, το τρίμερο που ακολουθεί είναι μια καλή μέρα για να ρυθμίσετε ένα θέμα εργασιακό το οποίο θα μπορούσε να αποδώσει. Η αγαπημένη Παρθένη μας είναι σε μια αρκετά καλή φάση. Πολλές φορές δεν βλέπουμε ακόμα και τα καλά που έχουμε γύρω μας. Πολλές φορές σου λένε δεν είμαι καλά. Τι έχεις, έχεις αυτό, έχεις εκείνο, έχεις... τα έχω αυτά. Αφού τα έχεις, έχει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, αυτό τον καιρό λοιπόν, διατηρήστε αυτά που έχετε, σιγά σιγά. Δεν ικανοποιούνται λες. Ναι, βλέπουμε μόνο, όλοι οι άνθρωποι, βλέπουμε μόνο αυτό που δεν έχουμε. Όλα αυτά που έχουμε δεν τα, δεν τα αξιολογούμε. Γιατί καμιά φορά μπορεί να μην τα είχαμε. Λοιπόν, για εσάς τους Παρθένους που παραπονιόσαστε για ένα οικονομικό θέμα που και πάλι έρχεται στο προσκήνιο, είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες. Μπορείτε να σταθεροποιήσετε μια σχέση. Αν έχετε προβλήματα από τα παιδιά ή με τα παιδιά, μπορεί να τα δείτε σιγά σιγά να τελειώνουν τέλος πάντων αυτά τα θέματα. Και σιγά σιγά από το Μάρτι και μετά, ό,τι προετοιμάζεται σε οικογενειακό επίπεδο ή σε επίπεδο φίλων, αν περιμένετε κάτι από φίλους, θα μπορούσατε να δικαιωθείτε. Περιμένετε λοιπόν λίγο. Ζυγή μου, των πρώτων ημερών νομίζω ότι έχετε περάσει όλες τις παιδικές ασθένειες, δεν έχετε άλλες, εκτός αν έχετε στο δεύτερο δεκαήμερο. Τώρα εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 8, προσέχετε μία υπερβολή, ενώ αν είστε γεννημένοι γύρω στις 5 και σήμερα ακόμη, αποφύγετε να κάνετε μία συζήτηση επαγγελματικού χαρακτήρα. Μπορεί να δημιουργηθούν νομικά, διαδικαστικά θέματα ή να έρθετε και σε σύγκρουση με πρόσωπα κύρους. Ή των τελευταίων ημερών είστε σε μία φάση υπερβολής, αλλά γλυκιάς υπερβολής. Μπορεί να φάτε, να πιείτε, να χαρείτε, χωρίς να έχετε άσχημες επιπτώσεις. Η Σκορπιοί μας σήμερα, ασχολήστε με ένα θέμα εργασίας, το οποίο είναι σημαντικό. Θυμηθείτε ότι ένα θέμα εργασίας μέχρι και τον Απρίλιο, ακόμα και ένα παρασκήνιο, θα το δείτε να κινείται. Άρα λοιπόν με τη διέστηση που σας διακρίνει, προσπαθήστε να δείτε τι γίνεται πίσω από την πλάτη σας, τι θα μπορούσε να σας ζημιώσει. Σήμερα όμως, ειδικά από το βραδάκι και μετά, είναι μια πολύ καλή μέρα για να ασχοληθείτε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, για να μιλήσετε με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας. Εάν έχετε παρεξηγηθεί ή έχετε να δείτε πολύ καιρό συγγενείς ή φίλους, τώρα και μέχρι το τέλος του μήνα θα μπορούσατε να τους δείτε και να συζητήσετε μαζί τους πολύ σημαντικά πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Τοξότες μου, χαρείτε τη σημερινή μέρα. Η σελήνη σας οδηγεί στα αγαπημένα πρόσωπα που μπορεί να έχετε προβληματισμούς εκεί. Κάποια οικονομικά θέματα μέχρι το τέλος της εβδομάδος θα μπορούσαν να επιληθούν, ενώ δεν θα πρέπει να ανακατέψετε φίλους με οικονομικά άλλων. Δηλαδή, καμιά φορά βάζουμε κάποιους να βοηθήσουν εμάς στην εφορία, εμάς δεν ξέρω τι, και τελικά τα πράγματα είναι χειρότερα. Είναι καλύτερα να προσεγγίσετε μόνοι σας, τους ανθρώπους από τους οποίους εξαρτάται ένα οικονομικό θέμα το οποίο από το Μάρτιο θα κινηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Οι εγώκεροι, οι οποίοι έχουν όλους τους πλανήτες στο ζώδιο τους, και αυτό σημαίνει ότι για ρουτίνα αποκλείεται να παραπονιόσαστε. Αν είστε γεννημένοι μετά τις 12, 13, 14, αγαπημένα πρόσωπα, παλιοί φίλοι έρχονται, μηνύματα έχετε, τα πάντα είναι ιδιαίτερα καλά. Αν είστε γεννημένοι 1, 2, 3, προσέχετε ακόμα λιγάκι και προσπαθήστε να διατηρήσετε μία σχέση ή μία συνεργασία. Μπορεί ολόκληρο αυτό το εξάμηνο, σημειώστε το αυτό που σας λέω, όλοι οι εγώκεροι γενικότερα αυτό το εξάμηνο θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση με συνεργάτες και με φίλους. Εάν προσέξετε αυτό το εξάμηνο και δεν σπάσετε συνεργασίες και σχέσεις, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα για σας. Για τους υδροχόους μας έχετε συναντήσεις, μετακινήσεις. Σήμερα η σελήνη δείχνει ότι μπορεί να έχετε επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σας, με το περιβάλλον σας. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία σας απασχολούν εσωτερικά. Είστε όμως πάρα πολύ δραστήριοι για ένα ολόκληρο εξάμηνο. Οι υδροχόοι θα είναι τόσο δραστήριοι, θα έχετε τόση ενέργεια μέσα σας, την οποία ίσως θα παρατηρήσετε ότι δεν την είχατε ούτε πρώτης εγκυμοσύνης, ας πούμε. Δηλαδή, πολύ δύναμη και ζωντάνια. Ο Άρης στο ζυγό είναι πολύ καλός για σας όταν δεν δέχετε επιθέσεις. Προσέχετε το χώρο της δουλειάς ή της υγείας. Ενώ είπαμε, τον άλλο μήνα θα μάθετε διάφορα πράγματα. Από τις 12 και μετά. Από τις 12 και μετά, μέχρι το τέλος Κυριακή.
Α, είναι Κυριακή. Λοιπόν, ενώ τα ψαράκια μας, αφού ασχοληθούν με ένα οικονομικό θέμα σήμερα, έχετε να δείτε φίλους και αγαπημένους. Των τελευταίων ημερών αποκλείεται να μην είστε ή σε συλλογική δουλειά μαζί ή με φίλους αγαπημένους ή να δείτε φίλους που έχετε να δείτε από καιρό. Γενικά είναι μια πολύ δημιουργική περίοδος, αφού προσέξετε την υγεία σας ή την υγεία των δικών σας και ένα οικονομικό, κληρονομικό, φορολογικό τέτοιου είδους θέμα, το οποίο θα σας απασχολήσει και μέχρι τον Ιούνιο. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να φάμε κανελόνια τώρα. Θα φας.